Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του λιμενικού ανοιχτά της ΚΟ για τη σύλληψη παράνομου διακινητή έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό. Γιάννης Γιάκα, μάλιστα ακούγονται και οι πυροβολισμοί. Ακριβώς, Μίνα, καθώς οι λιμενικοί που επέβαιναν στο περιπολικό σκάφος του λιμεναρχείου Καλύμνου αναγκάστηκαν να κάνουν προειδοποιητικές βολές ώστε να σταματήσει η καταδίωξη, καθώς ο χειριστής του φωσκωτού, ο 32χρονος που αργότερα συνελήφθη, προσπάθησε να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ενώ για να κινητοποιηθεί το συγκεκριμένο ταχύπλο, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν και στοχευμένες βολές στον κινητήρα του ταχύπλου. Να θυμίσουμε ότι λίγα λεπτά πριν ο 32χρονος είχε αποβιβάσει στην περιοχή Σκανδάρη της ΚΟ 4 μετανάστες, οι οποίοι αργότερα μάλιστα εντοπίστηκαν από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς συνελήφθησαν, καθώς οι άλλοι δύο ήταν ανήλικοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το βίντεο.